Το 4ο Λύκειο Καλαμάτα, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εράσμους και στη Βασική Δράση Συνένα Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών, υπέβαλε στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών αίτηση χορήγησης με τίτλο Δημιουργικό Σχολείο με Ευρωπαϊκό Προσανατολισμό. Η αίτηση εγκρίθηκε και έτσι 8 εκπαιδευτικοί συνολικά θα μετακινηθούν στην Ευρώπη προκειμένου να επιμορφωθούν. 8 εκπαιδευτικοί, ανάμεσα σε αυτούς και εμείς, μετακινούμαστε για επιμορφώσεις σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης. 3 μετακινήσεις έχουν ήδη γίνει, έχουν πραγματοποιηθεί. Οι 2 από αυτές είναι στην Ισλανδία για επιτόπια παρακολούθηση εργασίας και η 1 σε δομημένο πρόγραμμα σεμινάριο. Στη Φινλανδία. Στη Φινλανδία, από μια συνάδελφο. Μένουν λοιπόν 5 μετακινήσεις, οι οποίες πρόκειται να πραγματοποιηθούν μέσα σε διάστημα 2 χρόνων. Από το 2016, πέρσι δηλαδή, οι 3 και οι επόμενες μέσα στο 2017 και 2018. Εγώ συμμετείχα σε μία από αυτές τις μετακινήσεις, στην Ισλανδία. Έχει μια διαφοροποίηση σε σχέση με τις υπόλοιπες μετακινήσεις, το γεγονός ότι παρακολουθήσαμε επιτόπια μαθήματα, δηλαδή παρακολουθήσαμε το πώς λειτουργεί ένα σχολείο, το οποίο είχε την ιδιαιτερότητα της ανοιχτής τάξης. Ήταν ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο δεν υπάρχει στη χώρα μας. Οι τάξεις λειτουργούν με ένα μεγάλο αριθμό μαθητών, ο οποίος χωρίζεται σε διάφορα τμήματα μέσα στην ίδια αίθουσα και η κάθε ομάδα της ιδίας τάξης προσεγγίζει το μάθημα με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή μπορεί να κάνουν όλοι, για παράδειγμα, γλώσσα, αλλά η κάθε ομάδα να την προσεγγίζει με διαφορετικό τρόπο. Άλλοι με ηλεκτρονικά μέσα, άλλοι με τον παραδοσιακό τρόπο του πίνακα, άλλοι με παιχνίδι, ανάλογα με την επιλογή που έχει διαλέξει ο κάθε καθηγητής. Ήταν πραγματικά ιδιαίτερη εντυπωσιακή εμπειρία, ένα σύστημα εκπαιδευτικό το οποίο είναι εντελώς ασυνήθιστο για τα δικά μας τουλάχιστον δεδομένα, από το οποίο αποκομίζεις κάποιες ιδέες τις οποίες μπορείς και να εφαρμόσεις στην καθημερινή σου πια σχολική ζωή γυρίζοντας στην χώρα μας. Οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί στο πρόγραμμα αυτό δήλωσαν ότι στόχος αυτής της προσπάθειας ήταν το άνοιγμα του σχολείου στην Ευρώπη και η επαφή με καινοτόμες διδακτικές μεθόδους, οι οποίες ευελπιστούν να ανανεώσουν την διδακτική διαδικασία. Επίσης, τόνισαν ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν και τέτοια προγράμματα για εκπαιδευτικούς, γιατί η διάδοση και η ανταλλαγή ιδεών δεν είναι μόνο για μαθητές, αλλά και για τους ίδιους. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Η αλήθεια είναι ότι η συμμετοχή σε τέτοιου τύπου προγράμματα βοηθάει πάρα πολύ στο να ανοίξουν οι ορίζοντες, να αλλάξει η συμπεριφορά μέσα στην τάξη και γενικότερα στην καθημερινότητα την ελληνική. Το δικό μας σχολικό σύστημα είναι ασυνήθιστο, είναι εντελώς σε έντονους ρυθμούς και απαιτητικό από τα παιδιά σε σχέση με αυτά που έχουμε τουλάχιστον δει. Και αυτή η προσέγγιση μας βοηθάει στο να αντιμετωπίσουμε και εμείς διαφορετικά πλέον ή με μια άλλη οπτική γωνία τα παιδιά και τα μαθήματα στη χώρα μας. Μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτό που είδαμε εδώ, αυτό δεν γίνεται, δεν είναι δυνατόν, γιατί είναι άλλες οι κτηριακές υποδομές και άλλη η κουλτούρα. Όμως θεωρούμε ότι μικρές παρεμβάσεις μπορούμε να κάνουμε προς το καλύτερο και να κάνουμε το σχολείο μας πιο φιλικό στα παιδιά. Γιατί εμείς ερχόμενοι εδώ ενημερώσαμε τους συναδέλφους μας για τις καινούργιες μεθόδους και δείξαν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Και ήδη έχουμε τις πρώτες θετικές, θα λέγαμε, την ανατροφοδότηση από τα παιδιά μας.